Έλα, Αναστασία. Αποτελεί μυστήριο πως εξαφανίστηκε αυτός ο άνθρωπος, διότι είναι σκαλός κολυβητής. Η θάλασσα εκείνη τη μέρα ήταν λία, όπως τώρα είναι ο Θερμαϊκός. Ο Φώτης από 10 ετών ήταν μέσα στη θάλασσα, άρα ήξερε πάρα πολύ καλά πώς δοκουμαντάρει το σκάφος του και τι να κάνει στις δύσκολες συνθήκες. Και κάνει μια έκκληση η Ειρήνη, διότι οι έρευνες δυστυχώς σταμάτησαν την τρίτη ημέρα και γίνονται απλά τώρα περιπολίες. Κάνει έκκληση για να βρεθούν στοιχεία για τον πατέρα των δύο παιδιών της. Δύο Αναστασία, πάμε να δούμε 1,5 και 3 χρονών. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλω οι εθελοντές, οι τηλεθεατές, Αναστασία, και ξέρω ότι μας παρακολουθεί πάρα πολύ όλη η Θεσσαλονίκη και όλη η Βόρεια Ελλάδα. Όλοι μιλούν και λένε αποκαλυπτικά. Και το αποδείξαμε και στην περίπτωση της Ορμήλιας Χαλκιδικής με το μικρό Φίβο. Θέλω να βγουν από τα σπίτια τους. Αναστασία, καλούμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες από τη Βόρεια Ελλάδα να βοηθήσουν αυτή τη μάνα που για πρώτη φορά ξεσπά με κλάματα ζητώντας τη βοήθεια όλων μας. 211-212-2271-72-73-74 να δούμε το ρεπορτάζ και να έρθουμε να μας δώσει η Αναστασία και άλλες λεπτομέρειες. Ένας πατέρας αγνοείται, μία μάνα καταραίει και δύο παιδιά, το μικρότερο 3 χρονών, ζητάει τον μπαμπά του. Δραματική έκκληση απευθύνει η σύζυγος ενός αγνοούμενου ψαρά και πατέρα δύο ανήλικων κοριτσιών από τη Νέα Αγαθούπολη Πιερίας. Πρόκειται για το Φώτη Παπαδημητρίου, 43 χρονών, που αγνοείται από το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιανουαρίου, όταν έφυγε με το αλλιευτικό του σκάφος από το λιμάνι της Μεθόνης Πιερίας για ψάρεμα. Την προηγούμενη Παρασκευή, 26 του μηνός, έφυγε από το σπίτι 4 η ώρα το απόγευμα, φυσιολογικά, για να πάει στη δουλειά, να βάλει τα δίχτυα του. Και 8 η ώρα, 8 παρά περίπου, με παίρνουν ένα τηλέφωνο από το λιμεναρχείο και μου λένε ότι βρέθηκε ακυβέρνητο το καΐκι. Η τελευταία φορά που μίλησε με το Φώτη, πότε ήταν? Ήτανε πριν φύγει από το σπίτι που φάγαμε και έφυγε. Οι τελευταίες κλήσεις πότε ήταν? Οι τελευταίες κλήσεις ήταν σε κάποιον που ήταν και εκείνη την ώρα μες στη θάλασσα και του είπε θα ρίξω δίχτυα. Και όταν θα τελειώσω, θα συναντηθούμε μέσα στη θάλασσα με τα καί για να πιούμε έναν καφέ, ξέρω εγώ. Συνάδελφος τον είδε μετά? Όχι, τον είδε καθόλου. Όχι. Ο συνάδελφος είδε απλά το καίκι ότι δεν έχει σωστή πορεία, γιατί ήταν σχετικά κοντά. Είχε ορατότητα δηλαδή. Έβλεπε το καίκι, αλλά δεν είδε κάτι να συμβαίνει στο Φώτη. Όχι, δεν είδε κάτι. Απλά είδε ότι το καΐκι δεν έχει σωστή πορεία. Ψαράδες της περιοχής βρήκαν το αλλιευτικό σκάφος του αγνοούμενου χωρίς όμως ίχνη του ιδίου σε απόσταση 2,5 μιλίων από το λιμάνι και αμέσως σήμανε συναγερμός. Ειρήνη, είδες κάτι περίεργο στο σκάφος όταν το έφερε εδώ το λιμενικό? Εγώ δεν είδα κάτι περίεργο. Τα παιδιά που ανέβηκαν επάνω και το ακινητοποίησαν από την περιστροφική φορά που είχε, μου είπαν ότι όλα αυτά τα χαλιά που είναι στρωμένα ήταν στη γωνία και είδαν ότι είχε κάτι σαν μποτιά, δηλαδή ότι σαν γλίστριμα, ας πούμε, και ήταν όλα στριμωγμένα. Και η τελευταία σημαία που είναι από τα δίχτυα ήταν σπασμένη. Δηλαδή όταν έπεφταν τα δίχτυα μόνα τους στην ουσία. Άρα κάτι συνέβη μέσα στη θάλασσα. Κάτι συνέβη στα μισά ακριβώς τα δίχτυα, κάτι συνέβη. Και μαζεύτηκαν όλα τα χαλιά στη γωνία και μετά η σημαία που είναι των διχτυών, η τελευταία που είναι, ήταν σπασμένη. Ο Φώτης είχε στο παρελθόν άλλο ατύχημα μες στη θάλασσα? Όχι, ποτέ. Ήταν πάρα πολύ προσεκτικός, κοιτούσε πάντα τον καιρό. Και είναι το περίεργο της υπόθεσης ότι ο καιρός ήταν πάρα πολύ καλός. Τι βάζει με το μυαλό, τι μπορεί να συνέβη? Νομίζω ότι ήταν κακιά η ώρα. Ότι έκανε κάποιος λάθος υπολογισμό, ότι εκείνη την ώρα που έριχνε τα δίχτυα του μπερδεύτηκε και δεν πρόλαβε να κάνει κάτι. Γιατί το καίγε εκείνη την ώρα λειτουργεί, φεύγει, πήγαινε με 4,5 μίλια. Είναι καλός κολυμβητής? Πολύ καλός. Εκτός αν χτύπησε και έπεσε ανέστητος μες στη θάλασσα και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Ο Φώτης ήταν ένας φιλικός άνθρωπος που είχε τους φίλους του. Είχε κάποιους? Δεν είχε διαφορές, όχι. Δεν είχε διαφορές, όχι. Ούτε χρωστούσε κάπου κάτι, πουθενά, ούτε. Και δεν ήταν άνθρωπος που μάλλον εύκολα. Δηλαδή, έκανε τη δουλειά του, είχε το σπίτι. Δηλαδή, ήταν πολύ στρωμένα τα πράγματα στη ζωή του.
Ο Φώτης Παπαδημητρίου ήταν από μικρό στη θάλασσα και πολύ προσεκτικός. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι έχει συμβεί. Ο Φώτης είναι επαγγελματίας. Ναι. Είναι γνώστης της θάλασσας. Την γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα. Ναι, σωστά. Ναι, ναι. Είναι από 10 χρονών ήταν στη θάλασσα. Οι ψαράδες, γενικά όλοι στο Θερμαϊκό, τον ξέρανε το πόσο καλός επαγγελματίας ήταν. Και ότι δεν ήταν επιπόλαιος πάνω στη δουλειά του για να. Δεν ξέρω. Για να γίνει. Αδελφοί του, τι σου είπαν, τι μπορεί να έχει. Εικάζουν ότι μπορεί να έγινε κάποιο να μπλέχτηκε στα δίχτυα του και να τον παρέσυραν μέσα. Η σύζυγός του Ειρήνη ελπίζει να πάρει σύντομα μία απάντηση και προσπαθεί να είναι δυνατή για τις δύο κόρες τους, 3 και 1,5 ετών, που για τον αγνοούμενο Φώτη Παπαδημητρίου ήταν όλη του η ζωή. Τα παιδιά ζητούν τον μπαμπά. Νιώθουν την έλλειψη. Είναι ακόμα πολύ μικρά, αλλά νιώθουν την έλλειψη. Ο Φώτης τους έχει πολύ δράμα. Πάρα πολύ. Για τις κόρες του τρελνόταν. Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης, σκάφη του λιμενικού από τη Θεσσαλονίκη, την Πιερία αλλά και μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης χτένισαν την περιοχή σπιθαμή προς σπιθαμή αναζητώντας τα ίχνη του Αλιέα. Το παράδοξο είναι πως οι έρευνες για τον εντοπισμό του σταμάτησαν μετά από 3 ημέρες και η σύζυγός του Ειρήνη κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να μιλήσει στις αρμόδιες αρχές. Θέλω από τον κόσμο να ζητήσω και κλιπαρώ όποιον δει κάτι, όποιον είδε κάτι εκείνη την ώρα. Που να μην το έχει πει στις αρχές. Ή όποιος δει κάτι περίεργο μέσα στη θάλασσα, όλοι οι επαγγελματίες του Θερμαϊκού να έχουν το νου τους ακόμα και στα δίχτυα τους, αν δούνε κάτι περίεργο, να επικοινωνήσουν με το λιμεναρχείο και τις αρχές να μήπως έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.